να ξεκινήσω καταρχάς με την υποψήφια ευρωβουλευτή της ΟΚΔΕ. Όταν μιλάμε για ΟΚΔΕ, μιλάμε για Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, την κυρία Μαργαρίτα Κουταλάκη. Κυρία Κουταλάκη, καλή σας μέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τη συνάποψη του κόμματός σας που κατεβαίνει στις ευρωεκλογές και σε αυτές τις ευρωεκλογές για το ποια είναι η επόμενη μέρα της Ευρώπης, τι θεωρείτε εσείς ότι είναι Ευρώπη σήμερα και ποια είναι η δική σας θέση γι' αυτό. Ναι. Θέλω να πω απλά δύο λόγια για την οργάνωσή μας πρώτα, την ΟΚΔΕ. Η οργάνωσή μας είναι μια πολύ παλιά οργάνωση που υπάρχει ήδη από το 1934. Ακολουθεί τον επαναστατικό μαρξισμό, την τέταρτη διεθνή και τον τροτσκισμό, είναι σε αυτό το ρεύμα. Η οργάνωσή μας δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει στις εκλογές, δεν είναι ξεκάθαρη δηλαδή, αλλά είναι μια συνέχεια της επέμβασης μας στο κίνημα. Υπάρχουν καθημερινά μέσα σε όλους τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες, μέσα στα σωματεία, στις σχολές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στα σχολεία, και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να παρεύουμε ακριβώς για να οργανώσουμε τους εργαζόμενους και την νεολαία, για να μπορούμε όλοι μαζί να αντιπιτεθούμε σε όλα αυτά τα μνημόνια, τα βάρβαρα μέτρα που έχουν κάνει τη ζωή μας δυστυχώς τραγική για το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων ή και της νεολαίας. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση, εμείς δεν περιμένουμε ότι από αύριο η Ευρώπη θα γίνει καλύτερη μετά τις ευρωεκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, γιατί άλλο Ευρώπη και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και θέλω να το παρουσιάζουν ως ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε απλά για να εξυπηρετήσει την ελίτ της Ευρώπης, για να εξυπηρετήσει τους καπιταλιστές της Ευρώπης. Πάει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο που έχει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτώχεια, είναι ανεργία, είναι πολέμους. Είναι όλους αυτούς τους χιλιάδους πρόσφυγες μετανάστες, τους οποίους τους συμπεριφέρεται με έναν απαράδεκτο τρόπο, ενώ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αιτία που αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους και προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει, γι' αυτό το βλέπουμε και από τις πολιτικές που έχουν τύπου Brexit, δηλαδή που θέλουν να φύγουν, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουν ακριβώς ότι καταραίει. Αλλά και όλες αυτές τις ακροδεξιές φωνές, ακροδεξιές κυβερνήσεις, οι οποίες δυστυχώς δυναμώνουν, τύπου Ορμπάν παραδείγματος χάρη, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι είναι το αύριο, αν δεν αντιπιτεθούμε εμείς οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι, με ένα διαφορετικό πρόγραμμα σωτηρίας, με ένα διαφορετικό πρόγραμμα που να μιλάει πάνω στα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά που πρέπει να τα αναλάβουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γι' αυτό εμείς μιλάμε και για αυτοοργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή για μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Εμείς κατεβαίνουμε. Να ακούτε? Βεβαίως, ναι, προσεκτικά κιόλας. Ναι. Εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές ακριβώς για να σπάσουμε αυτή τη συγκάλυψη πραγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ και τους λοιπούς μνημονιακούς που λένε ότι έχει ξεπεραστεί η κρίση, τέλος πάντων ξεπερνιέται η κρίση. Εμείς λέμε ότι η κρίση δεν ξεπερνιέται. Η κρίση είναι βαθιά δομική, είναι παγκόσμια, είναι κάτι το οποίο θα χειροτερεύσει και δεν θα καλυτερεύσει. Ένας άλλος λόγος που κατεβαίνουμε στις εκλογές είναι για να σπάσουμε αυτή την αντιδημοκρατική και ακροδεξιά μετατόπιση από αυτά τα αντιδραστικά μορφώματα που είπα πριν. Ένας τρίτος λόγος είναι να προειδοποιήσουμε για το τι έρχεται. Όποια κυβέρνηση και αν βγάλουν οι κάλπες, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, και να ακουστεί και η φωνή όσων δεν έχουν φωνή. Οι αγωνίες και τα αισθήματα, δηλαδή ταπείνωση και αδιεξόδου, αλλά και ο αγώνας και η αναζήτηση διεξόδου και ριζικής ανανέωσης των από κάτω. Εμείς οι ΟΚΔΙΤΕΣ, όσοι κατεβαίνουμε στις εκλογές αυτές, δεν είμαστε ούτε ποντζάκια ούτε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε εργαζόμενοι και εργαζόμενες είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε άνθρωποι που καθημερινά δίνουμε αγώνες. Νομίζω ότι πολλούς από αυτούς τους αγώνες τους ξέρουν ήδη και η Θεσσαλονίκη αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είναι μέσα από την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων, όπως μέσα από το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, όπως μέσα από το Ενιαίο Σωματείο στις Τηλεπικοινωνίες στην Αθήνα, όπως από τους αγώνες που δίνουμε μέσα στα πανεπιστήμια κτλ.
Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτή την, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη όπως την θέλουμε εμείς. Έχουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας όπως το λέμε εμείς, αν και η λέξη σωτηρία νομίζω ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, αλλά εμείς λέμε ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντιμνημόνιο. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι χρειάζεται να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πείτε γιατί κατεβαίνουμε σε ευρωεκλογές. Για τους λόγους που είπα πριν, αλλά και για να ακουστεί επιτέλους και η δικιά μας φωνή. Η φωνή δηλαδή των εργαζομένων και της νεολαίας και όχι των ανθρώπων που βγαίνουν μέσα από τα τζάκια ή μέσα από τους κομματικούς σωλήνες. Μάλιστα. Το δικό μας πρόγραμμα τώρα ποιο είναι? Γιατί αυτό αφορά τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Αυτό ενδιαφέρει. Ναι, λοιπόν, να μιλήσετε λίγο και γι' αυτό και να πάμε και στην επόμενη συνέντευξη που έχω προγραμματίσει. Ναι. Ναι. Σας ακούω. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να βγούμε έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιβάλλουμε ένα εθνικό νόμισμα. Αυτό το νόμισμα που έχουμε είναι πάρα πολύ σκληρό για την ελληνική οικονομία και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ελληνικά δεδομένα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διαγράψουμε το χρέος, να κάνουμε στάση πληρωμών σε τραπεζίτες και τοκογλύφους, να υπάρχει βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους και να πάρουμε το χρήμα όπου και αν βρίσκεται, γιατί υπάρχει χρήμα. Ελληνικό χρήμα που το παράγουμε εμείς. Όχι αυτά τα δάνεια που έχουν πάρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τις έχουμε και αυτά τα δάνεια τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Ένα τρίτον, πρέπει να εθνικοποιήσουμε τις μεγάλες βιομηχανίες, τις τράπεζες, να υπάρχει εργατικός έλεγχος σε τράπεζες και τομείς κλειδιά της οικονομίας. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Αυτή η διαφορά μας από τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμα και της αριστεράς, είναι ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπως παίρνουμε τους αγώνες στα χέρια μας και παλεύουμε απέναντι σε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές και κερδίζουμε, έτσι, πρέπει να το κάνουμε και σε μια κεντρική γενική πολιτική. Πρέπει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, να πάρουμε, να δημιουργήσουμε κυβερνήσεις των εργαζομένων με αυτά τα αιτήματα, με αυτό το πρόγραμμα που είπα πριν, αν και με πολύ λίγα λόγια, γιατί θέλει μια μεγαλύτερη φυσικά ανάλυση, έτσι. Για να παλέψουμε ακριβώς αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των υπεριαλιστών, του κεφαλαίου, της ελίτ, που δυστυχώς καταραίει και σαπίζει επάνω μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για αυτά που είπατε, για τις απόψεις σας. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.